τα καμπόχωρα, ξεκινούν τον αγώνα, γιατί ο υπερπληθυσμός της Βιάλ έχει φτάσει πια σε μεγάλη έκταση. Κοντεύουν 6.000 οι μετανάστες. Οι συνθήκες είναι άθλιες και για εκείνες και για εμάς. Πολλά τα προβλήματα και χωρίς αγώνα δεν γίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, σαν καμπόχωρα, ξεκινάμε τον αγώνα από σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα κάνετε άλλο δρόμο, πέρα από αυτό που κάνετε τώρα? Κοιτάξτε, θα αποφασίσουμε σαν καμπόχωρα. Πρώτη κίνηση ήταν μια διαμαρτυρία σημερινή, να κλείσουμε τον δρόμο προς Βιάλ. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε. Για πόση ώρα? Δεν έχουμε αποφασίσει, θα δούμε. Για σήμερα πάντως σίγουρα. Ναι, υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο, θα δούμε. Και σε συνεννόηση με την περιφέρεια και με το Δήμο, αλλά προπαντός σαν καμπόχωρα. Όσον αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί και απαιτούμε άμεσα την απομάκρυση όλων των μεταναστών από τους νομούς μας, απαιτούμε το άμεσο κλείσιμο όλων των ΚΙΤ και επιθυμούμε να λύσει το πρόβλημα αυτό η κυβέρνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω να εκφράσω την συμπαράστασή μου εδώ στους ανθρώπους του Χαλκιούς, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάντινα με την παραμονή των μεταναστών εδώ στο χωριό τους, και πιστεύω ότι έως ότου γίνει αυτό πράξη, τουλάχιστον θα πρέπει να κινητοποιήσει η κυβέρνηση γρήγορα το άσυλο και επιπλέον να ενεργοποιήσει μηχανισμούς ιατρικούς μέσα στο ίδιο το ΚΙΤ για τις νέες ροές οι οποίοι έρχονται, ούτως ώστε να γίνεται εδώ η ταυτοποίηση και εδώ οι εξετάσεις οι ιατρικές. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα υπάρχει ο συνωστισμός στα νοσοκομεία, ούτως ώστε ο παππούς και η γιαγιά να βρίσκουν άμεση ανταπόκριση από το ιατρικό team του νοσοκομείου μας. Η υγεία δεν κινδυνεύει, είναι διαχειρίσιμη, οι αριθμοί όμως είναι αυτοί οι οποίοι τρομάζουν. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι συμπαραστεκόμενοι στους ανθρώπους και στους κατοίκους του Χαλκιούς και όχι μόνο του Χαλκιούς και όλης της Χίου. Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και εγώ και ο Δήμαρχος, γιατί οι κάτοικοι, η Χίος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν δεχθεί το κλίμα το μεταναστευτικό, έχουν δεχθεί τις επιπτώσεις μιας κατάστασης η οποία έχει αλλοιώσει την καθημερινότητα, την ασφάλεια, δεν έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τον γιος τους. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σκηνές πολύ κοντά πλέον στα σπίτια του Χαλκιούς. Οι κάτοικοι για πρώτη φορά σκέπτονται πραγματικά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Καταστάσεις πραγματικά που είναι τραγικές και τις ζούμε όλοι μαζί και συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους. Δυστυχώς για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι ξεχασμένα. Το λέω, είμαστε ξεχασμένοι και θα έλεγα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τη μέρινα αυτή που θα έπρεπε να έχει για μας και για τα νησιά μας. Λύσεις της μετακίνησης μεταναστών των 20, 30, 50 ανθρώπων δεν είναι λύσεις. Λύσεις ακόμα και μεγαλύτερη μετακίνηση μεγαλύτερου αριθμού ούτε αυτό αποτελεί λύσεις. Διότι οι ροές είναι συνεχείς και ανεξέλεγκτες. Οι ροές, αν προσέξετε τα στοιχεία τα καθημερινά, έχουν ξεφύγει τα τελευταίους μήνες από τη συχνότητα και τον αριθμό ο οποίος υπήρχε τα προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι η λύση πρέπει να είναι ριζοσπαστική, πρέπει να γίνει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, πρέπει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιτέλους να σταθεί στο ύψος περιστάσεων και να τηρήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις, και δεν είναι καμία άλλη παρά όλα αυτά τα οποία έχει πει και κύρια η φύλαξη των συνόρων. Θα έλεγα ότι αυτή η σημερινή κίνηση των καμποχωρούσεων είναι μια πρώτη κίνηση αγανάκτησης και, αν θέλετε, ένα πρώτο καμπανάκι προς τους κυβερνώντες ότι πλέον αρκετά μας κοροϊδεύεται. Το ζήτημα γνωστό. Για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στο ίδιο σκηνικό της διαμαρτυρίας των ανθρώπων του Χαλκιούς, οι οποίοι υφίστανται και το μεγαλύτερο βάρος εδώ και αρκετά χρόνια.
Είναι γνωστό ότι η κανονικότητα της ζωής εδώ έχει χαθεί κυριολεκτικά. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι ως εδώ και μη παρέκει. Κοντεύουμε τους 6.000 στη Βιάλ, δηλαδή είναι 6 προς 1. Αν βάλουμε ότι ο Χαλκιός έχει 600 ανθρώπους, οι οποίοι υφίστανται τα πάνδυνα. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, διαμαρτύρονται. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είμαστε και όπως θα είμαστε. Θέλω να πω ότι έχουμε εκφράσει δρυμύτατες διαμαρτυρίες προς την κεντρική εξουσία και έχουμε αποσπάσει την υπόσχεση. Θέλω να πω ότι εχθές μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι αυτή τη βδομάδα σειρά έχει ηχείος, οικός και ηχείος για την αποσυμφόρηση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο βέβαια ξέρουμε ότι οι ροές είναι ασταμάτητες και είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο καθένας, ότι αν δεν σταματήσουν οι ροές δεν θα θεραπευτεί στη συνέχεια όλη αυτή η κατάσταση. Όμως αυτό το οποίο προέχει είναι ότι εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ αγωνιζόμενοι για να δούμε τελικά πώς θα επανέλθει ο τόπος μας και η περιοχή φυσικά στην κανονικότητά της. Τίποτα δεν χαρίζεται, το έχουμε ξαναπεί, η κατανόηση υπάρχει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με τους τρόπους που έρχονται, γιατί κάποιοι τους πρόχνουν να έρθουν προς τα εδώ, ξέρουμε τι υφίστανται και το κατανοούμε. Η Χίος έχει δείξει την αγκαλιά της και τη φιλοξενία της. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ πλέον, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, αργά ή γρήγορα, εάν δεν βρεθεί λύση, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η συνέχεια.